Πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες και των δύο ομάδων. Νομίζω ότι το γήπεδο αυτό δεν βοηθάει την προσπάθεια των παικτών. Και το λέω και για την ομάδα του Θησέα που την είδα σε ένα φιλικό παιχνίδι στην Τζαριτσάνη, σε ένα καλύτερο γήπεδο και πραγματικά έχουν να παίξουν και να δείξουν πιο πολλά πράγματα. Το πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλό ημίχρονο. Η ομάδα μου δεν είχε ρυθμό, δεν είχε ροή γενικά το παιχνίδι. Και έτσι δεν μπορέσαμε να δείξουμε κάποια πράγματα που πιστεύω ότι μπορούμε σαν ομάδα να τα κάνουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο υπήρχε τρομερή θέληση από τους παίκτες μας για την νίκη. Νομίζω ότι κάναμε για τουλάχιστον μισή ώρα ένα γνώριμο παιχνίδι σε εμάς. Αυτό που πραγματικά αρέσει και στον κόσμο μας, αλλά και σε εμάς τους ίδιους σαν οργανισμός Ολυμπιακός Βόλου. Και νομίζω ότι εκεί δείξαμε κάποιες από τις αρετές μας. Και βάλαμε δύο γκολ και κάπου εκεί πήραμε και την ψυχολογία για να διαχειριστούμε αυτό το παιχνίδι που έμενε σε χρόνο. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μας γιατί κατάλαβαν ότι όλα τα παιχνίδια είναι διαφορετικά και πρέπει να γίνει μια άμεση προσαρμογή όχι μόνο στον αντίπαλο αλλά και στον αγωνιστικό χώρο και γενικότερα σε κάθε αγωνιστική κατάσταση. Αυτό μας δίνει όθηση να συνεχίσουμε και νομίζω ότι θα πάμε καλύτερα. Χαρήκαμε ότι ήμασταν ξανά όλοι μαζί. Μια γιορτή για μας, κόσμος, ομάδα. Όπως φανταζόμαστε και ονειρευόμαστε ότι θα γίνει σε όλα τα παιχνίδια. Καλή συνέχεια εύχομαι στην ομάδα του Θησέα. Είναι σημαντικό οι ομάδες να παίζουν στις έδρες τους. Και αυτό το λέω γιατί και εμείς, από ό,τι βλέπω, φύγαμε ένα παιχνίδι στην έδρα μας. Υπάρχει η πιθανότητα να φύγουμε ένα δεύτερο. Θα τελειώσουμε ένα πρωτάθλημα που από τα 25 παιχνίδια, τα 15 παιχνίδια θα τα κάνουμε εκτός έδρας. Δεν πιστεύω ότι γίνεται σε κανέναν όμιλο, σε καμιά κατηγορία, σε αυτό το πρωτάθλημα. Πράγμα το οποίο μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, αλλά μπορούμε και να το σχολιάσουμε. Γι' αυτό και το λέω. Είχαμε πει και μια άλλη φορά πάλι σε εκπληκτή μου για την ανασταλτική λειτουργία της ομάδος. Δεν επιτρέπεται. Δεν δίνεται φάση σαν ομάδα στον αντίπαλο. Πιστεύετε ότι οι συνήθειες και τα πρωταθλήματα τις δίνουν η άμυνα στην ομάδα? Νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός και άμυνας και αμυντικής λειτουργίας, γιατί την αμυντική λειτουργία την κάνουν όλοι οι παίκτες, αλλά και τον γκολ και της επίθεσης. Νομίζω ότι αυτό θα το δείξει η συνέχεια ποιος θα το πετύχει. Εντάξει, νομίζω ότι παράγει αρκετό παιχνίδι η ομάδα μας. Μένει οι παίκτες να μείνουν συγκεντρωμένοι και να είναι εύστοχοι. Αυτό. Κοτς, τι είπες στα αποδυτήρια στους παίκτες έτσι και είδαμε στο δεύτερο μήχρονο ένα διαφορετικό Ολυμπιακό, έτσι, πιο ρεξά, το πιο... Τους είπα ότι αν βρούμε το ρυθμό μας, το ρυθμό δηλαδή του παιχνιδιού, επειδή δεν είχε ρυθμό το παιχνίδι και για την αντίπαλη ομάδα, η αντίπαλη όμως ομάδα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, να διαχειρίζεται όπως θέλει το παιχνίδι. Αν βρούμε το ρυθμό μας, θα βρούμε και τον εαυτό μας. Αυτά για την ομάδα μας είναι ένα πακέτο. Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Ολυμπιακού για την νίκη. Εμείς προσπαθήσαμε να κοντράρουμε ένα μεγάλο αντίπαλο. Στο πρώτο ειδικά ημίχρονο δεν νομίζω να υπήρχε πολύ μεγάλη πίεση. Είχαμε κλείσει καλά τους χώρους. Ήταν ένα παιχνίδι δυνατό στο πρώτο ημίχρονο, άναρχο. Σε ένα πολύ δύσκολο γήπεδο. Και βέβαια τον ντεμαράζ τον παιχνιδιών που παίζει η ομάδα εκτός έδρας συνεχίζεται. 4 εκτός έδρας και άλλα 2 που έχουμε 6. Βέβαια δεν μας επηρέασε και πολύ. Πιο πολύ ήταν ο αγωνιστικός χώρος που ήταν πολύ χάλια. Θέλαμε κι εμείς να γίνει ένα πολύ γρήγορο παιχνίδι, να δούμε αν αντέχουμε σε τέτοιο ρυθμό. Βλέπουμε ότι η ομάδα μας αρχίζει και γίνεται πιο πολύ ομάδα. Αντέχουμε σε πιέσεις. Κάτι 3 λεπτά, 5 λεπτά του αντιπάλου. Όμως αυτό που έκρινε το παιχνίδι πιστεύω ήταν η φάση του πρώτου γκολ, από τη στημένη φάση. Από εκεί και πέρα χάσαμε την πειθαρχία μας, χάσαμε τον έλεγχο. Γιατί τα παιδιά τα είπα ότι όσο περνάει ο χρόνος, σίγουρα ο Ολυμπιακός θα βγει πιο ψηλά. Θα βγει να πιέσει, θα βγει να φτιάξει φάσεις, θα μπορούσαμε να βρούμε κάποιους ανοιχτούς χώρους, αν παίζαμε πιο έξυπνα. Αλλά δυστυχώς το σχέδιο πήγε λάθος. Να ευχηθώ πάλι στον Ολυμπιακό ότι έχει τα θέλω του. Και τα θέλω του. Είναι απλό. Coach. Και από εκεί και πέρα εμείς
να συνεχίσουμε να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο και σε καλά γήπεδα, όπως είπε και ο coach. Έχουμε δύο δύσκολα εκτός έδρας, θα προσπαθήσουμε να τα πάρουμε. Θέλουν δουλειά ακόμα τα παιδιά. Εννοείται ότι κοιτάμε τους αντιπάλους στα μάτια και τις δύο ομάδες παίξαμε, και την Νίκη και τον Ολυμπιακό, που είναι οι διεκδικητές. Και βέβαια αυτές είναι οι δύο ομάδες που για μένα είναι επαγγελματικές, έτσι, δεν είναι αεραστεχνικές. Όλες οι άλλες ομάδες είμαστε περίπου στα ίδια. Συγχαρητήρια και στους δικούς μου παίχτες και αναμένεται καλύτερη συνέχεια. Κώστα, η ομάδα έβγαλε ένα δύσκολο πρόγραμμα τις τέσεις πρώτες αγωνιστικές, έπαιξε με τα δύο φαβορί του Μήλου, συν το παιχνίδι του εκτός έδρας με τον Αστέρα και με το πέναλτι που δέχτηκε την Τίνδρα στις περιπτώσεις εκτός χαρακτηρίσεις. Πιστεύεις ότι όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα είσαστε μέσα στους βαθμούς που θέλατε σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια? Σίγουρα έτσι όπως εξελίσσεται το πρόγραμμα, που ήταν πάρα πολύ δύσκολο, είμαστε λίγο στεναχωρημένοι, αν το πεις, στην ιτέα που θα μπορούσε η ομάδα να πάρει κάποιο βαθμό ή βαθμούς. Απλά αυτό που λες, ήταν πολύ δύσκολο το πρόγραμμα. Είχαμε στο μυαλό μας το ότι πρόκειται να γίνει, αλλά είναι ποδόσφαιρο. Δεν μπορείς να πεις ότι κερδίζει πάντα ο καλύτερος όπως στο μπάσκετ. Εδώ δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και μπορούμε να χτυπήσουμε όλα τα παιχνίδια. Όπως είπα και πριν, πρέπει να κοιτάμε τον αντίπαλο στα μάτια. Δεν μπορείς να πεις ότι αυτό το παιχνίδι θα το χάσω. Λες αυτά που πρέπει να πεις σαν προπονητής και πρέπει τα παιδιά από εκεί και πέρα να καταλάβουν ότι είναι 11 με 11 και παίζουν ποδόσφαιρο όλοι. Αυτό. Βασικά δεν είμαι ο αρμόδιος, έτσι, για το γηπεδικό. Αναμένουν όλα τα παιδιά με μεγάλη ανυπομονησία και πιστεύω ότι η φυσική μας έδρα είναι πολύ μεγάλη δύναμη για το Θησέα. Αναμένουμε λοιπόν να γυρίσουμε στο σπίτι μας. Καλησπέρα και από μένα. Ένα δύσκολο παιχνίδι για μας σήμερα εκτός έδρας. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που, όπως είπε και ο coach, δεν είχαμε τον κατάλληλο ρυθμό που έπρεπε ώστε να παράξουμε όσες φάσεις θέλουμε. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο κυριαρχήσαμε πλήρως, πιστεύω. Δείξαμε τι ομάδα είμαστε, δημιουργήσαμε πολλές φάσεις, φέραμε το παιχνίδι στα μέτρα μας και κερδίσαμε. Θα ήθελα να σταθώ στο συγκλονιστικό κόσμο που ήρθε να μας στηρίξει. Έρχεται... Παρόλο που δεν παίζουμε στην έδρα μας, έρχεται και εκτός έδρας. Είναι ο 12ος μας παίχτης, μας βοηθάει πολύ και τον ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια στην ομάδα του Θησέα. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Είναι μια μεγάλη ομάδα. Έχω περάσει και εγώ από αυτή την ομάδα, ξέρω τη δυναμική της. Αλλά σήμερα δείξαμε και εμείς ότι είμαστε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Για 45 λεπτά. 60 λεπτά, μέχρι που φάγαμε τον γκολ, δείξαμε ότι είμαστε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι δύσκολο για μας αυτό που αντιμετωπίζουμε όλο τον χρόνο, από την αρχή της προετοιμασίας, να μην έχουμε το γήπεδό μας. Είμαστε ζητιάνοι στο σπίτι μας. Έχουμε δυσκολία να κάνουμε το έργο μας, αλλά προσπαθούμε πάνω απ' όλα και είμαστε μια από τις ομάδες με το πιο μικρό ρόστερ σε ηλικία. Ο μέσος όρος πρέπει να είναι 20 χρονών, 21. Και παρόλα αυτά δυσκολεύουμε όλους τους αντιπάλους. Δύσκολο το πρόγραμμα που περάσαμε. Πιστεύω η συνέχεια να είναι καλύτερη για μας. Συγχαρητήρια και στον Ολυμπιακό και στην ομάδα μας. Και καλή χρονιά να έχουμε στο υπόλοιπο.